Για πρώτη φορά σε δημοσκόπηση μια συστημική εταιρεία, όπως είναι η MRB, το κυβερνητικό δίδυμο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ περνάει μπροστά από το δίδυμο Νέα Δημοκρατία-ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση συνεργασίας Νέα Δημοκρατία-ΠΑΣΟΚ στη δημοσκόπηση της MRB συγκεντρώνει ποσοστό 24,6%, ενώ για πρώτη φορά μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει ποσοστό 25,3%. Και αυτό το ποσοστό που δίνεται για συνεργασία Νέα Δημοκρατία-ΠΑΣΟΚ πρακτικά δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αλλά αυτή η δημοσκόπηση, έστω για αλλαγή, δείχνει πόσο έχει αλλάξει το πολιτικό σκηνικό. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 29,5% εναντί ποσοστού 22,7% που συγκεντρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ με 11,2%, το ΚΚΕ με 4,9%, η Ελληνική Λύση με 4,3% και το ΜΕΡΑ25 με 3,1%. Η διαφορά Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ στην πρόθεση ψήφου είναι στο 6,8%. Με την αναγωγή σε έγκυρα ψηφοδέλτια, η διαφορά μεταξύ Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ ανέρχεται στο 7,2%. Εδώ η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 31,3% και ο ΣΥΡΙΖΑ 24,1%.